σήμερα φάλ έκανε ο αρχηγός Γεθά στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Στη Γαλλία όπου βρίσκεται τιμήθηκε, όπως είπαμε σε προηγούμενη ανάρτηση, με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής. Εντυπωσιασμένος από τα Ραφάλ, τέταρτης πλάς γενιάς, υπερσύγχρονα μαχητικά, 24 παραλαμβάνει η Ελλάς. Πτήσει στους εθέρες με Ραφάλ, το δέος δεν περιγράφεται με λέξεις, έγραψε ο αρχηγός Γεθά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα GR από τις ρηπές ανέμου θα τα νιώσουμε σύντομα και στους ουρανούς με την πολεμική αεροπορία και τους πιλότους μας σε πλήρη ετοιμότητα και αποστολή τη διασφάλιση ειρήνης και σταθερότητας. Εντυπωσιακές εικόνες έχει δώσει στο φως της δημοσιότητας ο ίδιος αρχηγός Γεθά, ο αρχηγός Γεθά στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, από την πτήση του με τα υπερσύγχρονα γαλλικά μαχητικά Ραφάλ. Σύντομα σε όλα τα μήκη και πλάτη των ελληνικών ουρανών, FIR Αθηνών και Εθνικό Εναέριο Χώρο.